Το υπεραστικό κτέλ του νομού Μεσσηνίας επέλεξαν οι πολίτες για να επιστρέψουν στις πόλεις τους προκειμένου να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Όπως φυσικά αναμενόταν, αυτές τις μέρες η επαρτική κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Και δεν θα λέγαμε ότι είναι μόνο στη γραμμή της Αθήνας, αλλά και άλλες γραμμές, Πάτρα, Γιάννα, Θεσσαλονίκη, με τον Πηγενέλα κυρίως των φοιτητών, είναι μέρες που έχουμε κίνηση. Φυσικά η μεγάλη επιβατική κίνηση αυτές τις μέρες ήρθε και είναι από την Αθήνα. Έτσι έχουν προγραμματιστεί όλα τα δρομολόγια, τα έκτα που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κίνηση. Κυρίως Μεγάλη Πέμπτη θα έχουμε την κορύφωση της κίνησης, αλλά και Μεγάλη Παρασκευή, κυρίως πρωινές ώρες, και το Μεγάλο Σάββατο. Επίσης έχουν δρομολογηθεί έκτακτη λεωφορεία για να καλύψουν την κίνηση των ημερών. Μέχρι την ώρα νομίζω ότι κυλάνε όλα ομαλά, δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα και ευχόμαστε έτσι να βγάλουμε για την περίοδο των εορτών. Έκτακτα δρομολόγια πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Ωστόσο, αυτό που συνιστούν από το υπεραστικό κτέλ είναι οι πολίτες να κλείνουν έγκαιρα και νωρίτερα τα εισιτήριά τους προκειμένου να έχουν σίγουρα μια εξασφαλισμένη θέση για να ταξιδέψουν. Τα έκτακτα δρομολόγια καθορίζονται σύμφωνα με τις επιβατικές ανάγκες. Εμείς ανά πάσα στιγμή έχουμε λεωφορεία εφεδρικά ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε, πράγμα που ευχόμαστε και όλα να γίνει, οποιαδήποτε αύξηση της κίνησης και αν παρουσιαστεί. Αυτό που χρειάζεται και πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, έτσι για να έχει και αυτός λιγότερη λαρεμπορία, χρειάζεται μάλλον να κάνει μια έγκυρη προμήθεια του εισιτηρίου και προγραμματισμό του ταξιδιού του. Έτσι. Δεν είναι καλό να πηγαίνουμε τελευταία στιγμή στους κεντρικούς σταθμούς και να ζητάμε να φύγουμε την ώρα που πηγαίνουμε. Είναι καλό να προγραμματίζουμε το ταξίδι νωρίτερα και να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε ένα καλύτερο προγραμματισμό των εκτάκτων δρομολογίων.